Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μία λανθασμένη κατεύθυνση. Οι έμποροι του Ερακλείου να συμμετάσχουν στην πορεία και να κλείσουν τα καταστήματά τους από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι. Εμείς έχουμε συναδέλφους εμπόρους στην δύναμη τη ομοσπονδίας μας και τους καλούμε να έχουν κλειστά. Υπάρχει ένα θέμα τεχνικό. Σε πόλεμο με φόντο την απεργία της ερχόμενης Πέμπτης κινδυνεύει να εξελιχθεί η ιδιότυπη κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ιρακλείου και Εμπορικού Συλλόγου. Εγώ δεν θέλω πραγματικά να είμαι έτσι βλωσιρό και επιθετικός απέναντι σε μια απόφαση ενός συνδικαλιστικού οργάνου. Σέβομαι τις αποφάσεις όλων των οργάνων, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια λανθασμένη κατεύθυνση εάν ακούσουν τους εμπόρους του Ηρακλείου. Τις πόλεις θα πούν όλοι ότι πρέπει να κλείσουμε όλη τη μέρα. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ε, έχει προτείνει σε όλου του εμπορικού συλλόγου να συμμετάσχουν σε αυτήν την πανελλαδική προσπάθεια στον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Ε, αποφάσισε να συμπράξει, ε, να συμμετάσχει σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια και ζητάμε από τους εμπόρους του Ηρακλείου ε, την ημέρα αυτή που την χάνει δυστυχώς να έχουμε και εκλογές την ημέρα αυτή για τον Εμπορικό Σύλλογο Ερακλείου, οι έμποροι του Ερακλείου να συμμετάσχουν στην πορεία και να κλείσουν τα καταστήματά τους από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι. Ο πρόεδρο τη ΟΕΒΕΝΗ κατηγόρησε τον Εμπορικό Σύλλογο για ανακολουθία, καθώ ξεκαθάρισε ότι τα κεντρικά όργανα των εμπόρων πανελλαδικά έχουν ήδη λάβει απόφαση για συμμετοχή όλων των καταστημάτων στη χώρα μα στι 24 ώρε κινητοποιήσει, με μοναδική εξαίρεση τα καταστήματα του Ηρακλείου, που απλά θα κλείσουν τι πόρτε του από τι 11 το πρωί μέχρι τι 2 το μεσημέρι. Επειδή η δομή δική μα είναι διαφορετική σε ό,τι έχει να κάνει με το συνδικαλιστικό έτσι. Στη δομή διαφορετικά η ΕΣΕ, διαφορετικά η ΕΣΕΒΕ. Όμω τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι εμεί έχουμε συναδέλφου εμπόρου στην δύναμη τη Ομοσπονδία μα και του καλούμε να έχουν κλειστά. Υπάρχει ένα θέμα τεχνικό. Υπάρχουν εκλογέ στην ημέρα κοινική, έχουν προγραμματιστεί τώρα και δύο μήνε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. παρόλα αυτά, ζητάμε ένα τρίωρο την ώρα τη πορεία να κλείσουμε τα καταστήματά μα και να συμμετάσχουμε οι έμποροι στην πορεία, διαμαρτυρώμενοι και εμεί με όλη την κοινωνία. Το τεχνικό πρόβλημα που περιέγραψε ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου έγκυται πιθανότατα στο ενδεχόμενο, αν κλείσουν τα καταστήματα όλη την ημέρα, να είναι υποτονική η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των εμπόρων την ίδια μέρα για την ανάδειξη προεδρείων σε Εμπορικό Σύλλογο και Ομοσπονδία. Είναι κρίσιμε οι εκλογέ αυτέ. Ε, πρέπει να κατέβει μαζικά οι έμποροι να ψηφίσουν. Έρχονται πολύ δύσκολε στιγμέ. Ο κύριο Φυρή πάντω εξήγησε ότι η απεργία δεν μπορεί να υπολογίζεται ότι είναι η ευκαιρία των εμπορικών καταστημάτων να δουλέψουν περισσότερο λόγω τη αυξημένη κίνηση στην πόλη, αλλά και των καταστημάτων εστίαση που αναμένουν το τέλο τη πορεία για να φουλάρουν κάθε φορά που έχει κινητοποίηση. Μου είπε κάποιο συνάδελφο: Σα Αρκαλοχώρη και έχει απόλυτο δίκιο ότι πρέπει κανονικά την ίδια μέρα να μην καταναλώνουμε. Ουσιαστικά να μην ξοδεύουμε. Συμμετέχουμε στην κοινοποίηση και δεν ξοδεύουμε. Δεν μπορεί δηλαδή, τα καφέ να είναι ανοιχτά και να περιμένουν του απεργού και αυτού που κοινωνικοποιούνται για να μπορέσουν να, α, να πάρουν χρήματα, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο.